παίρνω την πρωτοβουλία να σου μιλήσω. Να σε πλησιάσω, μάλλον να σου μιλήσω. Και γιατί είμαι μεγαλύτερος από σένα, αλλά και γιατί με συνδέει μια απίστευτη φιλία και γνωριμία με τον παπά σου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή σε είδα πάρα πολύ στεναχωρημένη μετά την αποχώρηση της Ξένιας σε συνδυασμό και με την οικειοθελής αποχώρηση της Μαρίας, εγώ θέλω να ξέρεις ότι από την πλευρά μας δεν έχουμε καμία εμπάθεια με το πρόσωπό σου. Σίγουρα γίνανε κάποια πράγματα τα οποία μας ενόχλησαν, μας προσέβαλαν και μας πείραξαν πάρα πολύ. Αυτό όμως που θέλω να νιώθεις είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μέσα στο μυαλό μας από τη στιγμή που μας ξεκαθαρίσεις για μια και τελευταία φορά ότι ό,τι έγινε ήταν μια κακή στιγμή, ήταν ένα λάθος το οποίο κάνατε. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο μυαλό σας που να μας θεωρεί κλέφτες, κλίκα ή το γεγονός ότι θέλουμε να εξοντώσουμε την οποιαδήποτε γυναίκα. Δεν το είπα έτσι, θα σου εξηγήσω κι εγώ, πες μου. Γιατί πέρα και από την, ό,τι έχει συμβεί και όλες αυτές τις αποχωρήσεις που έχουν συμβεί, έχω δει ότι έχει επηρεαστεί και πάρα πολύ και αγωνιστικά. Να. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες δεν ήσουν αυτός, δεν ήσουν η Κατερίνα που ξέραμε. Όχι, επηρεάστηκα πάρα πολύ από την ψηφοφορία με τον Τζίλι και μετά. Ναι. Και με που ήταν την ίδια μέρα με την αποχώρηση Μαρίας και η αποχώρηση Ξένιας. Αυτό που λες βασικά. Συμφωνώ. Πάντως, εάν για μία τελευταία φορά μας επιβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα μέσα στο μυαλό σου. Έγιναν πολλά λάθη. Ήμουν επηρεασμένη γενικώς από την πείνα, την κούραση και όλο αυτό που μου λείπει άνθρωπο. Δεν ξέρω ότι μπορώ να εκτεταμένω. Το Στέλιο τον έχω σαν πατέρα μου. Δηλαδή, κάποιες μέρες απλά βγάζουμε κάποιο κακό εαυτό. Ναι. Κανένας δεν είναι κακός. Εγώ ζητώ συγγνώμη για την συμπεριφορά αυτή, γιατί πραγματικά δεν ήθελα να πληγώσω κανέναν. Και ούτε πιστεύω ότι κάποιος έχει κάποια. Βασικά δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι έχετε κάποια στρατηγία να μου κάνετε εμένα κάτι κακό. Γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να είναι η ομάδα μας δυνατή για να μπορούμε να κερδίζουμε, να τρώμε και να πάμε παρακάτω. Νομίζω πως όλες αυτές οι καταστάσεις και όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο έκαναν την Κατερίνα να σκεφτεί περισσότερο, να σκεφτεί πιο καθαρά και να καταλάβει ότι πραγματικά έκανε λάθος. Ότι πραγματικά μας αδίκησε με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που βγήκαν από το στόμα της. Ζητώ συγγνώμη για τους παρεξηγήσεις τον όρο κλίκα και αυτά, δεν το εννοούσα. Χαίρομαι. Και θέλω να πορευτούμε όλοι μαζί καλά. Να ξέρεις ότι η συγγνώμη σου είναι καλοδεχούμενη. Παρόλο που ουσιαστικά είναι σαν να μας ζητάς τρίτη φορά συγγνώμη, είναι καλοδεχούμενη. Εγώ ήδη νιώθω ότι και το βλέμμα σου είναι καθαρό και το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην παραλία είναι, νομίζω ότι είναι καλύτερο από ποτέ. Ναι. Και εύχομαι αυτό να μας βγει και αγωνιστικά σε όλη την ομάδα